Μία από τις μεγαλύτερες και κατά κάποιο τρόπο και σπουδαιότερες ειδήσεις στα ναυτιλιακά δρόμενα της χώρας αποτελεί η εκτέλεση ακτοπλοϊκών δρομολογίων από τη νέα ναυτιλιακή εταιρεία, κριτικών μάλιστα συμφερόντων, την Panhellenic Lines. Πλέον τα βλέμματα είναι στραμμένα στη δυναμική που ανδιαφυσβήτητα αποκτά η γραμμή Ηράκλειο-Σαντορίνη και Σαντορίνη βέβαια κατ' επέκταση Ηράκλειο με τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Η αλήθεια είναι πως το επιβεβαιώνω και δημοσιογραφικά, μονοπολεί τις συζητήσεις στις τάξεις φορέων του τουρισμού. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να φιλοξενούμε εδώ στην Κρήτη σήμερα στην Κρήτη TV τον αντιπρόεδρο της Panhellenic Lines, τον κύριο Δημήτρη Χαριτίδη. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα. Και να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Χαριτίδη, για την αποδοχή της πρόσκλησης. Προκειμένου για την πρόσκληση. Να προχωρήσουμε σε μια ενδιαφέρουσα κουβέντα, κατά κάποιο τρόπο να ξεδιπλώσουμε τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες βασίστηκε το όλο εγχείρημα. Να πάμε και στους στόχους, αλλά να μας δώσετε και να δώσετε και στους τηλεθεατές κάποιες πρακτικές συμβουλές, όπως για παράδειγμα πώς μπορεί κάποιος να κλείσει το εισιτήριό του μέσα από την εταιρεία. Να ξεκινήσουμε ωστόσο με τα βασικά. Να τα βάλουμε σε μία σειρά και να ξεκινήσουμε από την αρχή. Πότε δημιουργήθηκε η εταιρεία, ένα. Πότε ξεκινούν τα δρομολόγια, δύο. Και όταν λέμε ότι είναι μία εταιρεία κριτικών συμφερόντων, τι εννοούμε? Μάλιστα. Η εταιρεία δημιουργήθηκε πέρυσι, δηλαδή τον Απρίλιο. Δηλαδή ούτε ένα χρόνο δεν έχουμε κλείσει. Το πλοίο το αγοράσαμε το Μάιο στην Ισπανία. Υπάρχουν τέτοιου είδους πολλά, τέσσερα πλοία έχουν κατασκευαστεί. Το τέταρτο ήρθε τώρα στην Ελλάδα, γιατί τα τρία τα προηγούμενα υπήρχαν στην Ελλάδα. Και ήρθε στο Πειραιά τον Ιούνιο. Έγιναν κάποιες επισκευές, γιατί έπρεπε να περάσουμε κάποιους ελέγχους. Και ξεκινήσαμε ουσιαστικά 1η Αυγούστου δοκιμαστικά από το Ηράκλειο Σαντορίνη, πουλούντας μόνο την εκδρομή. Δεν ήταν ακτοπλοϊκό, ήταν μόνο εκδρομή. Δηλαδή, όποιος ήθελε να κλείσει την εκδρομή, να πάει από το Ηράκλειο προς Σαντορίνη. Δηλαδή, κρουαζιέρα. Κρουαζιέρα, ναι. Κρουαζιέρα, ακριβώς. Ναι. Και ξεκινήσαμε 1η Αυγούστου του 2022 μέχρι τέλη Οκτωβρίου και τώρα πήραμε και την άδεια ακτοπλοείας, οπότε η εταιρεία από 1η Μαΐου του 2023 ξεκινάει τα δρομολόγια από το Ηράκλειο προς τη Σαντορίνη. 1η Μαΐου. 1η Μαΐου, ναι. Τα πρώτα δρομολόγια θα ξεκινήσουν 1η Μαΐου, που θα ξεκινάει 8.30 το πρωί. Και στις 2 ώρες περίπου, 10.30 περίπου, θα φτάνει στη Σαντορίνη. Θα τα δούμε αναλυτικά. Οπότε πέρυσι δώσατε κατά κάποιο τρόπο τα διαψευθήριά σας. Ακριβώς, και φέτος ξεκινάτε μια έτσι δυναμική. Πέρυσι ουσιαστικά είσοδο ήταν μια σεζόν γνωριμίας, κατά κάποιο τρόπο. Να μας γνωρίζουν και τα τουριστικά γραφεία, ναι, του νησιού. Και τώρα πια είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε και τα δρομολόγια τα επίσημα. Κριτικών συμφερόντων. Μάλιστα. Δηλαδή. Η εταιρεία Panhellenic Lines ανήκει σε δύο ομίλους. Ανήκει στον όμιλο Καράτζη και στην εταιρεία Time for Vacation. Που και οι δύο εταιρείες είναι κριτικών συμφερόντων, έχουν έδρα στο Ιράκ, άρα και η εταιρεία είναι κριτικών συμφερόντων. Μάλιστα. Λοιπόν, τι εγγυάται τώρα η Panhellenic Lines και για ποιους λόγους ένας επιβάτης να σας εμπιστευτεί τη μετακίνησή του? Πρώτα απ' όλα, σαν όνομα στην τουριστική αγορά της χώρας και οι δύο εταιρείες έχουν πολύ καλό όνομα, μας γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, οπότε σίγουρα ξέρουν ότι θα υπάρχει μια αξιοπιστία, υπάρχει μια άνεση και ασφάλεια. Δηλαδή ο πελάτης αναχωρεί το πρωί, θα φτάνει στη Σαντορίνη στις 10.30, θα επιστρέφει την ίδια μέρα, αν θέλει την ίδια μέρα ή την επόμενη μέρα στις 5.30 θα αναχωρεί πίσω από τη Σαντορίνη, οπότε πιστεύω ότι όλες οι εταιρείες που υπάρχουν στην γραμμή είναι πάρα πολύ σοβαρές και αξιόπιστες. Έρχεται άλλη μία κριτική εταιρεία, αξιόπιστη, οπότε πιστεύω τουλάχιστον ο κόσμος του Ηρακλείου θα εμπιστευτεί εμάς. Δρομολόγια, να πάμε τώρα στο κομμάτι των δρομολογίων. Ηράκλειο Σαντορίνη, Σαντορίνη Ηράκλειο. Ποια η διάρκεια του ταξιδιού, ποιες οι ώρες αναχώρησης και πώς μπορεί κάποιος να μια απορία. Πώς μπορεί κάποιος να κλείσει το εισιτήριό του? Πάνε εύκολα. Το καράβι μας αναχωρεί από το Ηράκλειο στις 8.30 το πρωί. Βασικά τα περισσότερα πλοία αναχωρούν το πρωί. Δηλαδή από τις 7 μέχρι τις 9 τα περισσότερα πλοία αναχωρούν από το Ηράκλειο προς τη Σαντορίνη ή και τις Κυκλάδες. Ναι. Εμείς αναχωρούμε στις 8.30, η διάρκεια του ταξιδιού είναι 2 ώρες. Εντάξει, θάλασσα είναι, οπότε δεν είναι ακριβώς 2 ώρες. Μπορεί να είναι 1 ώρα και 50 λεπτά, μπορεί να είναι και 2 ώρες και 5 λεπτά, ανάλογα. Και οποιοδήποτε που θέλει να κλείσει το ταξίδι του μπορεί να απευθυνθεί είτε στο τουριστικό γραφείο, οποιοδήποτε τουριστικό πράκτορα στον οποίο συνεργάζεται, είτε στο site της εταιρείας panhellenic-lines.gr. Μάλιστα.
Μιλάμε λοιπόν από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Χαρετίδη, για ασφαλή από τη μία και γρήγορα δρομολόγια από την άλλη. Μιλάμε και αναφερόμαστε σε μία συνέπεια άνευ προηγουμένου, θα μπορούσε να πει κάποιος, και για υπηρεσίες μιας βέλτιστης ποιότητας. Και θέλω να σας ρωτήσω, ήρθε η στιγμή, μάλλον το θέσω διαφορετικά, να εστιάσουμε εξωσάντα ειρήνη. Μάλιστα. Σωστά. Το οποίο κατασκευάστηκε σε ένα από τα κορυφαία ναυπηγεία της Ιταλίας, από ό,τι έχω ενημερωθεί. Μάλιστα. Ναι, κατασκευάστηκε στην Ιταλία. Ήταν για αρκετά χρόνια στην Ισπανία. Το αγοράσαμε εμείς από την Ισπανική εταιρεία. Είναι ένα σύγχρονο high speed. Χωράει 750 επιβάτες. Έχει 3 μπαρ. Ναι. Έχει καθίσματα αεροπορικού τύπου. Έχει σαλόνια. Έχει ένα μεγάλο γκαράζ 170 θέσεων. Οπότε όποιος θέλει να ταξιδέψει μπορεί να ταξιδέψει και με το όχημά του. Οπότε μιλάμε για ένα πάρα πολύ άνετο ταξίδι προς τη Σαντορίνη. Είναι ένα πλοίο κόσμημα, ναι. Η αλήθεια είναι. Μάλιστα. Υπερσύγχρονο. Μάλιστα. Πληρεί όλες τις προδιαγραφές. Σίγουρα. Και γρήγορο. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Λοιπόν, επειδή αναφερθήκατε στην αρχή στο κομμάτι της εκδρομής, της κρουαζιέρας, ναι. Είπα εγώ, ο προγραμματισμός σας φέτος τι περιλαμβάνει σε αυτό το κομμάτι? Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Καθώς, όπως είπα και στην αρχή, δώσατε πέρυσι, καταθέσατε τα διαπιστευτήριά σας μέσα από την κρουαζιέρα, προκειμένου να σας γνωρίσει και ο κόσμος. Για το 2023, τι προβλέπετε σε συνδυασμό και με τα δρομολόγια καθημερινά? Ξεκινάμε με 4 δρομολόγια, ναι. Το Μάιο, γιατί δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Σωστά. Και μετά θα φτάσουμε στα 6 δρομολόγια την εβδομάδα. Μάλιστα. Δηλαδή την Κυριακή δεν θα εκτελούμε δρομολόγιο, δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Άλλωστε, ούτως άλλως υπάρχουν πλοία τα οποία αναχωρούν. Δηλαδή περίπου ανάλογα από τη σεζόν, από 2 έως 4 πλοία την ημέρα αναχωρούν από το Ηράκλειο προς Σαντορίνη. Οπότε υπάρχουν και κάποια άλλα πλοία που μπορεί κάποιος να τα πάρει. Εμείς όταν ξεκινήσαμε, δηλαδή η ιδέα που είχαμε ήταν η ιδέα να εξυπηρετήσουμε κυρίως την εκδρομή, δηλαδή την κρουαζιέρα. Γιατί υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση από τους ξένους επισκέπτες που έρχονται στο Ηράκλειο και θέλουν να πάνε στη Σαντορίνη και να γυρίσουν την ίδια μέρα. Οπότε γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε αρχικά η εταιρεία και μετά καταλάβαμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε και να κάνουμε το επόμενο βήμα και να μπούμε και στην ακτοπλοεία. Άρα τώρα η Panhellenic Lines δηλαδή συνδυάζει και την κρουαζιέρα και την ακτοπλοεία. Οπότε όποιος θέλει, δηλαδή ένας Ηρακλειώτης ή ένας επισκέπτης του νησίου, μπορεί μόνος του να κλείσει το εισιτήριό του μέσω site της Panhellenic Lines, ναι. Είτε μέσω του πρακτορείου του, είτε να αγοράσει μια οργανωμένη εκδρομή, δηλαδή με το τράνσφερ, θα τον πάρω από το ξενοδοχείο, θα τον φέρω στο λιμάνι κτλ. Μάλιστα. Δηλαδή περιλαμβάνει μεταφορά. Μεταφορά, στο λιμάνι, τουριστικό, δηλαδή ξεναγώ στη Σαντορίνη. Στη Σαντορίνη και, ναι. Επιστροφή πίσω. Είναι μια μονοήμερη εκδρομή, είτε μια διήμερη εκδρομή. Εκεί συνεργαζόμαστε με. Αχιδέτερο ενδιαφέρον αυτό. Ναι. Δηλαδή κάποιο μπορεί να κλείσει ένα μεμονωμένο εισιτήριο, να πάει στη Σαντορίνη και να φύγει μετά από μια εβδομάδα. Ακριβώς. Και μπορεί να κλείσει και μια κρουαζιέρα. Ναι, ακριβώς. Μια εκδρομή, οργανωμένη. Οι κρουαζιέρες αυτές, οι εκδρομές αυτές υπάρχουν και στα ελληνικά. Άρα δηλαδή δεν είναι μόνο για τους ξένους. Δηλαδή και οι Έλληνες, ένας κριτικός, όποιος θέλει μπορεί να πάρει μια εκδρομή στο site μας. Άμα μπει κάποιος στο site μπορεί να αγοράσει είτε εισιτήριο, ναι. Είτε να κλείσει μια εκδρομή οργανωμένη. Μαζί με τη μεταφορά και ξαναγώ. Μάλιστα. Να πάμε τώρα στο όραμά σας. Ποιο είναι το βασικό όραμα των εμπνευστών αυτής της πρωτοβουλίας από τη μία και ποιες είναι οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται το σήμερα? Ξέρετε, το όραμα, πάντα όταν ξεκινάς κάτι έχεις ένα μεγάλο όραμα. Το όραμα μας είναι ως αυτή τη στιγμή, βέβαια, πάμε σιγά σιγά και βήμα βήμα. Δηλαδή ξεκινάμε με αυτή τη γραμμή, Ηράκλειο Σαντορίνη. Το επόμενο μας βήμα σίγουρα θα είναι και τα άλλα νησιά στις Κυκλάδες και να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή σιγά σιγά θέλουμε να χτίσουμε, πρώτα απ' όλα να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του κοινού. Βέβαια, πάντα. Πρέπει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη της τοπικής κοινωνίας, καταρχάς, γι' αυτό και μιλάμε εδώ σήμερα, δηλαδή θα μας εμπιστευτούν εδώ στη Κρήτη και στο Ηράκλειο και μετά θα κάνουμε τα επόμενα βήματα. Και βέβαια επέκταση και του στόλου. Εννοείται. Εννοείται. Επέκταση και του στόλου. Οπωσδήποτε. Μάλιστα. Κύριε Χαρητήδη, έχουμε επιστρέψει σε μια κανονικότητα μετά την πανδημία, την επιδημιολογική κρίση και κατ' επέκταση και τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν. Και μια κανονικότητα όχι μόνο στην καθημερινότητά μας και στις μετακινήσεις μας. Μια κανονικότητα και στο κομμάτι το πώς αξιοποιούμε το τουριστικό προϊόν. Το 2022 ήταν μια καλή χρονιά στο κομμάτι των αφίξεων σε σχέση με τις περιόδους πανδημίας. Συγκριθήκαμε ακόμα και με το 19. Ακτοπλοϊκά, ποιες οι προσδοκίες για το 2023, στρέφοντας ωστόσο και το βήμα πίσω, κάνοντας και μια σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια?
Κοιτάξτε, το 22, ναι, μεν ήταν μια πολύ καλή χρονιά, αλλά κυρίως για τα ξενοδοχεία. Δηλαδή, υπήρχαν πολλές αφίξεις, ήρθε πολλής κόσμος, αλλά αυτός ο κόσμος δεν βγήκε έξω. Δηλαδή, άμα πάρετε π.χ. την ακτοπλοϊκή κίνηση του 22 με το 19, για παράδειγμα, το 19 είχαμε περίπου 220.000 επιβάτες από το Ηράκλειο προς τη Σαντορίνη. Ναι. Λοιπόν, το 22 είχαμε περίπου 115 με 120.000 επιβάτες. Δηλαδή είχαμε μια μείωση σχεδόν 50%. Γιατί πρώτα απ' όλα λόγω της αύξησης των τιμών πετρελαίου τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, οπότε αυξήθηκε και η τιμή. Δεύτερον, δεν ήρθαν Ουκρανοί και Ρώσοι οι οποίοι ταξίδευαν πάρα πολύ προς τα νησιά των Κυκλάδων γενικά. Ναι. Οπότε τώρα για το 23 περιμένουμε και φαίνεται ότι έχουμε μια έκρηξη των κρατήσεων, παρόλο που λόγω του πληθωρισμού υπάρχει μεγάλη αύξηση και στο ξενοδοχειακό πακέτο και στα αεροπορικά ταξίδια, δηλαδή στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι μπορεί να σπάσουμε το ρεκόρ του 19 και ελπίζουμε ότι και η ακτοπλοϊκή κίνηση θα γυρίσει στα επίπεδα του 19 τουλάχιστον. Μας και προς το παρόν αυτό νομίζουμε, λοιπόν, γιατί βλέπουμε ότι και το πετρέλαιο λίγο έπεσε και οπότε πιστεύω ότι όντως θα φτάσουμε τα νούμερα του 19. Είναι και θέμα ψυχολογίας. Είναι, οπωσδήποτε. Διαμορφώνεται μια καλή ψυχολογία. Ναι, ναι, αυτό φαίνεται. Φαντάζομαι, είμαι σίγουρος, καθώς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τις εξελίξεις στο εγχώριο τουριστικό προϊόν και στο πώς πρέπει όλοι οι επιχειρηματίες να το αντιληφθούν και να το αξιοποιήσουν. Αλλάζει και το κλίμα σε σχέση με τους tour operators, το κομμάτι των προκρατήσεων. Ναι, ναι, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Δηλαδή, βλέπω τώρα οι μεγάλοι tour operators λένε ότι έχουν πουλήσει ήδη πάνω από 50% των θέσεών τους για τη σεζόν 23. Είναι πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Λοιπόν, φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Και μόλις τώρα τελείωσε η έκθεση του Βερολίνου και όλοι γυρίσανε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Λένε για πρώτη φορά οι tour operator δεν ζητούσαν εκπτώσεις από τους ξενοδόχους. Κάτι λέγει αυτό. Έτσι. Δηλαδή πιο πολλοί ανησυχούσαν πώς να βρουν τα δωμάτια και όχι πώς να πετύχουν καλύτερη τιμή. Και αυτή η αύξηση που θα καταγραφεί στο κομμάτι των αφίξεων αναμένεται να επηρεάσει και την ακτοπλοεία. Πιστεύετε υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις για να επηρεάσει και η ακτοπλοεία? Εγώ θα ήθελα να δω αυτό. Δηλαδή θα ήθελα και μια ποιοτική αναβάθμιση και των τουριστών που θα έρθουν. Δηλαδή θα ήθελα να δω τους τουρίστες να βγαίνουν έξω από τα ξενοδοχεία, να πηγαίνουν στην αγορά έξω, να βγαίνουν στις ταβέρνες, να αγοράζουν εκδρομές, να αγοράζουν ακτοπλαϊκά εισιτήρια και να ταξιδεύουν. Δηλαδή αυτό θέλουμε. Το ξενοδοχείο σημαίνει ότι θα κλείσω και ένα πακέτο κρουαζιέρας. Εννοείται. Και αυτό. Αυτό θέλουμε. Ναι. Αυτό θέλουμε. Έχετε καταφέρει και το επιβεβαιώνω και δημοσιογραφικά μέχρι και σήμερα και μέσα από τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις και την εξωστρέφεια που έχετε δείξει, να κάνετε τον κλάδο της ναυτιλίας να μιλά για σας. Κακά τα ψέματα, κύριε Χαριτίδη. Τι σημαίνει στην πράξη και μέσα σας, την ψυχολογία σας, αν θέλετε, αυτή η ανταπόκριση? Για μας είναι κάτι καινούριο, έτσι. Δηλαδή, μέχρι πέρυσι δεν είχα μεγάλη εμπειρία με την ναυτιλία. Και μας τιμάει αυτό ότι μιλάνε. Στην αρχή δεν πίστευαν ότι εμείς θα τα καταφέρουμε και θα ξεκινήσουμε και τώρα όντως μιλάνε για μας και πιστεύουμε ότι θα είμαστε ένας καινούριος παίκτης και μάλιστα ένας παίκτης που θα μείνει για καιρό εδώ και θα, όπως είπαμε, ότι θα αυξήσουμε και το στόλο μας. Μάλιστα, μιλήσαμε για το όραμα και τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες πατάτε. Άμεση στόχη. Άμεση στόχη φέτος. Ο στόχος είναι να πιάσουμε τους στόχους που έχουμε θέσει, ναι, τις πληρότητες που θέλουμε, να μεταφέρουμε τους επιβάτες που έχουμε βάλει ως στόχο να υπάρχει, δηλαδή αξιοπιστία είναι νούμερο ένα εμάς. Δηλαδή θέλουμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη της τοπικής αγοράς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό άλλωστε και πέρυσι ξεκινήσαμε 1η Αυγούστου. Μπορούσαμε να μην φέρουμε το καράβι. Δηλαδή γιατί εμείς ήρθαμε από την Ισπανία τον Ιούνιο, μέχρι να ξεκινήσουν όλες τις επισκευές πέρασε ένας χρόνος. Οι τιμές στα πετρελαίων ήταν στα ύψη και μάλιστα πάρα πολλοί άνθρωποι της ναυτιλίας μας λέγανε περιμένετε, γιατί τα πετρέλαια είναι πολύ ακριβά. Δεν χρειάζεται να ξεκινήσει από 1η Αυγούστου. Εμείς θέλαμε να έρθουμε, να μας δει η αγορά, να μας εμπιστεί, να ακουστεί, να μας εμπιστευτούν, έτσι ώστε φέτος πια να ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Μάλιστα. Αυτό αφορά λοιπόν το 2023. Και αν επιτευχθούν οι στόχοι μετά το 2024. Θα δούμε. Θα δούμε. Θα δούμε. Ως αντιπρόεδρος της εταιρείας και απευθυνόμενος στους τηλεθεατές και στον κόσμο που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή και που αύριο μεθαύριο θα διαβάσει και τη συνέντευξή μας, τι έχετε να τους πείτε? Να μας εμπιστευτούν, να μας δοκιμάσουν
Και στο κάτω-κάτω πρέπει να πάνε, όσοι δεν έχουν προλάβει να πάνε στη Σαντορίνη, να πάνε να δούνε. Γιατί έτσι, όπως πάει σε λίγο, θα περιορίσουν και τις αφίξεις στη Σαντορίνη. Ξέρετε, το συζητάνε αυτό το πράγμα, να μειωθεί και ο αριθμός των επισκεπτών που έρχονται στη Σαντορίνη, γιατί υπάρχει ένα θέμα. Και στο λιμάνι και στη χωρητικότητα του νησιού. Εντάξει, είχαμε να κάνουμε ένα πανέμορφο τόπο, ο οποίος είναι και από τους πρώτους διεθνώς στο κομμάτι του ενδιαφέροντος που δείχνουν οι ξένοι. Έτσι δεν είναι? Ναι, είναι από τα μεγαλύτερα brand name της Ελλάδας τώρα. Ναι. Δηλαδή η Σαντορίνη και η Μύκονος είναι τώρα, ουσιαστικά όλοι μιλάνε για αυτά τα δύο νησιά. Και, ναι, και ισχυροί δεσμοί ανάμεσα στις δύο περιοχές, διαχρονικά, Κρήτη πάνε, και Σαντορίνη. Πάνε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, εγώ, να ευχηθώ καλή επιτυχία. Είναι σίγουρη και εξασφαλισμένη, αν θέλετε, την προσωπική υποκειμενική μου άποψη, και με το καλό να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.